Είχε υποστηριχτές τον Ολυμπιακό, ο Λεωνάρντο Κούτρης. Ακόμα υπάρχουν Ολυμπιακοί που θεωρούν ότι κακώς δεν υπάρχει στο ρόστερ της ομάδας και ότι θα μπορούσε να δώσει πολύτιμες λύσεις με βάση τα όσα είχε δείξει στα σχεδόν 2,5 χρόνια που ήταν στο Ρέντι. Όπως φαίνεται πάντως, ο 28χρονος αριστερός μπακ βρήκε την υγεία του στην Πολωνία, στην Bogon Chechen μετά από 2,5 χρόνια δανεισμών στην Ισπανία και στη Γερμανία. Τις προάλλες το πολωνικό Weslo τον ανέδειξε ως την κορυφαία μεταγραφή του Γενάρη στο πολωνικό πρωτάθλημα, ενώ σε σχετική ψηφοφορία στην Bogon για τον καλύτερο παίκτη της ομάδας στο β' μισό της σεζόν ήταν πρώτος με 53%. Ο Κούτρης ξεκίνησε να παίζει στο πολωνικό πρωτάθλημα από τα τέλη Γενάρη και ως το τέλος σεζόν έχασε μόλις ένα παιχνίδι. Έπαιξε σε 16 μάτς, όλα βασικός και έβαλε και 2 γκολ. Με την Bogon τελικά να τερματίζει στην 4η θέση, ένα πόντο πίσω από την 3η Λεχ Πόζναν. Η Bogon παρεμπιπτόντως είναι μια από τις ισχυρές πολωνικές ομάδες τα τελευταία 3 χρόνια. Πέρσι και πρόπερσι είχε τερματίσει στην 3η θέση. Ο Λεωνάρντο είχε ατυχίε στις 2 προηγούμενες προσπάθειές του στο εξωτερικό, στη Μαγιόρκα, Α κατηγορία Ισπανίας. Πάνω που άρχισε να παίζει βασικός, είχε σοβαρό τραυματισμό και έμεινε έξω αρκετούς μήνες, με συνέπεια να μην τον αγοράσει η ισπανική ομάδα. Στη Δε Φορτούνα Ντίσσελντορφ, β' κατηγορίας Γερμανίας ομάδα, την πρώτη σεζόν άργησε να καθιερωθεί, αλλά όταν τα κατάφερε έπαιξε βασικό σε όλο το τελευταίο τρίμηνο της σεζόν. Αλλά τη δεύτερη σεζόν η ομάδα του άλλαξε προπονητή και ο καινούριος τον είχε εκτός πλάνων, με συνέπεια η Φορτούνα να τον επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Το παράδοξο είναι ότι στη φετινή σεζόν ο Κούτρης έπαιξε βασικό στον Ολυμπιακό, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο 2-0 επί του ΠΑΣ Γιάννενα στο Καραϊσκάκι. Αυτό όμως ήταν και το 66ο και τελευταίο του παιχνίδι με τα Ερυθρόλευκα. Έκανε υπομονή και τελικά φύγει ως ελεύθερος το Γενάρη και βρήκε μια καλή πρόταση από την Bogon και υπέγραψε. Όπως γράφει το Weslo, έγινε αμέσως ο καλύτερος αριστερός μπακ του πολωνικού πρωταθλήματος με τα 15,5 σπριντ ανά αγώνα και την απίστευτη επιθετική δραστηριότητα που αναπληρώνει αυτό που του λείπει αμυντικά. Παρεπιπτόντως, μην υποτιμάτε το πολωνικό πρωτάθλημα στην κατάταξη της UEFA είναι στη νούμερο 24 θέση και το ελληνικό στη νούμερο 20. Δεν έχουν καμία μεγάλη διαφορά. Η Δε Λεχ Πόζναν έφτασε τον Απρίλιο στα προημιτελικά του Conference League.